Τώρα, κυρίε και κύριοι, τι σηματοδοτεί για την ενίσχυση των ενοπλών δυνάμεων τη χώρα, Γιάννη Παλιούρα, το ταξίδι του Πρωθυπουργού συνολικά στι ΗΠΑ, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αλλά και τι δυνατότητε συνολικά που θα αποκτήσουμε. Ακριβώ. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή θα κρατήσει, θα απλωθεί μάλλον σε βάθο δεκαετία και έχει μια σειρά από βήματα. Και πάμε να το δούμε ένα-ένα. Κατ' αρχάς, το 2020 με 27. Είναι σε εξέλιξη ο εξυγχρονισμό των F-16 στο επίπεδο Viper. Ένα εξυγχρονισμό ο οποίο θα δώσει ένα αποφασιστικό, αποτε... ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα σχέση με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή η τουρκική αεροπορία, ενώ κουμπώνει, αν θε, και στην επόμενη αγορά μα. Και μπορούμε να δείξουμε αμέσω το επόμενο. Και θα είναι πρώτα... τα πρώτα έτοιμα περίπου σε δύο χρόνια και σε βάθο δεκαετία. Και θα είναι σε μπάτ παραγωγή μέχρι Μάλιστα. το 2027. Υπολογίζεται το 25 με 26 ξεκινάνε διαπραγματεύσει για την προμήθεια F35. Δεν είναι κάτι άμεσο το F35. Αυτή τη στιγμή ακόμα φτιάχνεται στο μυαλό των επιτελών το πώ θα κουμπώσουν στο ελληνικό σύστημα αεράμινας και μετά θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Αυτή η διαπραγμάτευση αναμένεται ότι θα δώσει αποτέλεσμα για πιθανή είσοδο σε υπηρεσία των συγκεκριμένων αεροσκαφών στι αρχέ τη επόμενη δεκαετία. Αν επιταχυνθεί ίσω και στα τέλη τη τρέχουσα δεκαετία. Πάμε όμω να δούμε για ποιο λόγο τα παίρνουμε αυτά, Τι προσφέρεται, Τα οι δύο τύποι αεροσκαφών, έχοντα πάρα πολλά κοινά συστήματα, θα προσφέρουμε μια, μια, μια ψηφιακή ενοποίηση των δύο συστημάτων, των F-16 Viper και των F-35, τα οποία θα γίνουν ένα ενιαίο σύστημα συστημάτων, όπω ονομάζεται από του αμυντικού αναλυτέ. Τι προσφέρει αυτό, Θα υπάρχει δυνατότητα για παροχή πληροφοριών και δεδομένων εκτό από μεταξύ του, ακόμα και σε πλοία του πολεμικού ναυτικού ή σε μονάδο στρατού. Θα υπάρχει δηλαδή ένα ψηφιακό πέπλο που θα απλώνεται πάνω από το Αιγαίο και μάλλον και από την Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά, όλα αυτά τα ροσκάφη θα ανταλλάσσουν πληροφορίε και ταυτόχρονα θα τροφοδοτούν με πληροφορίε κάθε τμήμα των ενόπλων δυνάμεων τη χώρα μα. Και βέβαια. Έχοντα προχωρήσει μια επόμενη γενιά ηλεκτρονικών, θα έχουν εξαιρετικά αυξημένε δυνατότητε ηλεκτρονικού πολέμου και δικτύου κεντρικού. Υπάρχουν βέβαια στο καλάθι και άλλε προμήθειε. Η Ελλάδα στην Αμερική δεν πάει μόνο για να αγοράσει, αλλά πάει και να ζητήσει. Όπως... Και πάμε να ζητήσουμε πλοία για το πολεμικό ναυτικό, μεταχειρισμένα αλλά μεγάλων δυνατοτήτων. Τροχαίο υλικό για το στρατό, ο οποίο, κακά τα ψέματα, θα μείνει απ' έξω. Όλα τα λεφτά πάνε σε αεροπορία και ναυτικό αυτή τη στιγμή. Ακόμα και φορτηγά θα ζητήσει ο ελληνικό στρατό προκειμένου να αντικαταστήσει απαρχαιωμένα συστήματα. Και με την ολοκλήρωση, Γιάννη, αυτού του πακέτου, το είπε και ο αρμόδιο υπουργό Άμυνα, ο κ. Παναγιοτόπουλο, πω η χώρα ενισχύεται σημαντικά α, στον αμυντικό τομέα και μάλιστα σε πολλού τομεί περνά και την Τουρκία. Ο υπουργό μίλησε για υπεροχή τη χώρα μα όταν προχωρήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. πρόγραμμα. Εγώ θα πήγαινα παραπέρα. Όπω πάει το πρόγραμμα προμηθειών, το αντίστοιχο τη Τουρκία με το ελληνικό. Αν ολοκληρωθεί αυτό, η Ελλάδα δεν αποκτά υπεροχή, αποκτά κυριαρχία. Air Dominance, όπω ονομάζεται στην στρατιωτική γλώσσα. Και βέβαια η Τουρκία, όπω όλα δείχνουν, αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχοντα βάλει όλα τα αυγά τη στο καλάθι των F-35, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση αδιεξόδου. Δεν έχει πηγέ να προμηθευτεί νέα γενιά αεροσκάφο. Μιλάει ακόμα και με τη Ρωσία, αλλά και ήδη παραδέχονται ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ενταχθούν ρώσικα αεροσκάφη. Στο νατοικό, νατοικά χτισμένο σύστημα υποδομή τη Τουρκία. Γιάννη Παλιούρα, να σα ευχαριστήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση και τι πληροφορίε.